Πάμε πολύ γρήγορα, τον έχουμε και περιμένει. Στον νομικό και διδάκτορα του Δημοσίου Δικαίου και της Πολιτικής Επιστήμης στο Αριστοτέλειο, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Γεια σας, καλημέρα σας. Κύριε Τζίμα, ένας χρόνος σήμερα. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάποια βασικά συμπεράσματα από τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία για να δούμε το μετά? Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα χρόνο ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης, της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, αλλά 9 χρόνια πολέμου, από το 2014. Κατά τη δική μου προσέγγιση, όχι μόνο δική μου, ο πόλεμος, η ρωσική επιχείρηση είναι η πιο πρόσφατη και η πιο οξία φάση ενός πολέμου που ξεκίνησε με μια επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος στο Κίεβο, κατ' εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών και με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε μια ευρύτερη οπτική στα γεγονότα. Δεύτερον, ο πόλεμος αφορά την Ουκρανία, αλλά γίνεται και με επίκεντρο την Ουκρανία και επίδικο τον νέο πλανήτη, νέα αρχιτεκτονική στον πλανήτη, αν θα παραμείνει αμερικανοκεντρική ή αν θα γίνει αυτό που λέμε πολυκεντρική, τουλάχιστον για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, με πρωταγωνιστικό το ρόλο της Ασίας. Το τρίτο είναι, που είναι πολύ άμεσο και πολύ σημαντικό, ότι έχει μαζευτεί το μεγαλύτερο μέρος των προϋποθέσεων για μια ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση του πολέμου. Στην πρόσφατη του ομιλία, ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε κάτι το οποίο πέρασε, έτσι, διέλαφε τις προσοχές των περισσότερων. Είπε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει υπαρξιακό κίνδυνο από τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ για όλες τις πυρηνικές δυνάμεις. Το δόγμα όλων των πυρηνικών δυνάμεων προβλέπει ότι οι πυρηνικά όπλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε όταν δεχτούν επίθεση, είτε όταν αντιμετωπίζουν υπαρξιακό κίνδυνο. Δεν είναι μια ρητορία άνευ αντικρίσματος. Αν το συνδυάσουμε με την αναστολή της συμμετοχής στη συμφωνία START 2, έχει ανοίξει η πόρτα των πυρηνικών, θεωρείτε? Είχε ανοίξει, είχε μισοανοίξει, άνοιξε λίγο ακόμη περισσότερο, και αυτό συμβαίνει διότι η Ρωσία αντιλαμβάνεται πια, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι βρίσκεται εν μέσω μιας ολοκληρωτικής σύγκρουσης, διότι και από την άλλη πλευρά η αποστολή οπλισμού παραβιάζει κάθε κόκκινη γραμμή. Δηλαδή, και με βασική πρωταγωνίστρια τη Βικτόρια Νούλαντ, η οποία είναι η βασίλισσα των γερακιών στην Ουάσιγκτον, έχουμε το σταδιακό άναμα το σταδιακό ok για χτυπήματα με πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στην Κρυμαία, όπως επίσης και αναθέρμανση της συζήτησης για αποστολή μαχητικών αεροσκαφών ακόμη και πέμπτης γενιάς. Άρα λέτε, η κυρία Νούλαντ. Άρα λέτε ότι και οι δύο πλευρές κάθε άλλο παρακάνουν βήματα έστω προς μια ανακοχή, μάλλον προετοιμασίας για ακόμη πιο συσσωρευμένη πολεμική αναμέτρηση. Ναι. Δηλαδή, πια είναι καθαρό ότι η νίκη για τη Ρωσία είναι ο ολοκληρωτικός έλεγχος της Ουκρανίας, τουλάχιστον, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ειρήνευσης, τουλάχιστον έως εξοντωθεί και ο τελευταίος, όταν εξοντωθεί και ο τελευταίος Ουκρανός, ο οποίος μπορεί να φέρει όπλα, και μετά θα δούμε αν θα επιστρατευτούν και άλλες χώρες. Πρόκειται για μια ολοκληρωτική σύγκρουση. Δεν σημαίνει αυτό, για να μην παρεξηγηθώ, ότι οι δύο δυνάμεις έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Όμως αυτό το σενάριο έχει έρθει τρομακτικά κοντά στην πραγματικότητα. Τώρα, αν πάω στους χαμένους, το πρόδειλο είναι η Ουκρανία και ο λαός της. Είναι ο μεγάλος χαμένος και κατεστραμμένος. Όμως και η αιμορραγία της Ρωσίας στο πεδίο προφανώς της έχει επιφέρει πλήγμα στους ενδυνάμει ή στους υπαρκτούς συμμάχους της. Έχει με έναν τρόπο εγκλωβιστεί σε αυτή την ιστορία. Κατά τη γνώμη μου, η Ρωσία εγκλωβίστηκε το 2014. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι η προσπάθεια απεγκλωβισμού της. Εγκλωβίστηκε σε μια κατευναστική πολιτική για διαφόρους λόγους, λόγω αδυναμίας, λόγω κακής εκτίμησης, για όλους λόγους μαζί. Αυτό θα το κρίνει η ιστορία, θα το αναλύσουμε ιστορικά. Αλλά τότε εγκλωβίστηκε. Η προσπάθεια απεγκλωβισμού, όταν εγκλωβίζεται σε μια ενδοτική και κατευναστική πολιτική, είναι πάντοτε ο πόλεμος.
Και αυτό κάνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Η Ρωσία, κατά τη γνώμη μου, από πλευράς διεθνών σχέσεων δεν χάνει. Στο βαθμό δε που θα κατορθώσει να κερδίσει τον πόλεμο, θα αναδειχθεί πολύ ισχυρότερη από αυτό, από το επίπεδο στο οποίο βρισκόταν 9 χρόνια πριν. Μισό λεπτό. Όταν λέτε δεν χάνει, για να το εξηγήσετε λίγο, εννοείται δεν χάνει σε σχέσεις, χάνει όμως ένα βασικό καταναλωτή της, την Ευρώπη. Η Ρωσία, να σας πω τι εννοώ δεν χάνει. Η Ρωσία βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη φάση μετά το 90. Είχε ένα πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο που ήθελε να γίνει Δύση. Η Δύση δεν δεχόταν όμως, δεν επόκειτο να δεχτεί ποτέ τη Ρωσία ως ισότιμο εταίρο. Όσο η Ρωσία βρισκόταν σε αυτή τη σχιζοφρενική κατάσταση, να χτυπάει τις πόρτες ενός μπλοκ το οποίο την αντιμετώπιζε, ήθελε να την αντιμετωπίζει όπως την αντιμετώπιζε τη Γέλτσιν, ακόμη και αν έβγαζε λεφτά, διεθνοπολιτικώς έβγαινε χαμένη. Μετατρεπόταν σε έναν σταδιακό σε έναν μικρομεσαίο εταίρο των παλαιών αποικιοκρατών. Η ρήξη με αυτή τη συνθήκη είναι υπαρξιακή σημασίας για τη Ρωσία. Είναι επώδυνη, είναι αιματηρή και επιφέρει και ορισμένες οικονομικές ζημιές, παρότι αυτές τις έχει αντιμετωπίσει πολύ καλά μέσα από τη σύσφυξη των σχέσεών της με την Ανατολή. Θα της κοστίσει επίσης ως προς το ότι όταν χάνεις κάποιες σχέσεις, καθίστασε μέχρι ενός σημείου πιο εξαρτημένος από κάποιες άλλες. Π.χ. Κίνα, μάλιστα. Ωστόσο, λέω ότι δεν βγαίνει χαμένη, γιατί αυτή η ρήξη των σχέσεων Δύσης-Ρωσίας για τη Ρωσία ήταν απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι εδώ και 3 δεκαετίες ποτέ η Δύση δεν την αντιμετώπισε με στοιχειώδη ισοτιμία. Δεν τήρησε καμιά της απολύτως υπόσχεση απέναντι στη Ρωσία. Επομένως, η Ρωσία κάνει καθυστερημένα, εξού και πιο αιματηρά, το βήμα το οποίο έπρεπε να έχει να κάνει και θα έπρεπε να μπορεί να κάνει, αν δεν είχε διαλύσει τη Σοβιετική Ένωση, 30 χρόνια πριν. Υπ' αυτήν την έννοια δεν χάνει, ότι επιστρέφει σε έναν δρόμο ο οποίος είναι αναγκαίος από υπαρξιακής απόψεως γι' αυτό. Λέει εδώ ο φίλος ο Νίκος, είναι προφανές κύριε Τζίμα πως ο πόλεμος έχει βαλτώσει για τη Ρωσία και πλέον ό,τι κερδίζεται, κερδίζεται με πολύ αίμα και με απελπιστικά αργό τρόπο. Τι πιστεύετε για τις δυνατότητες του ρωσικού στρατεύματος? Έχουν πρόβλημα στρατηγικής, πρόβλημα δύναμης και τεχνολογίας, πρόβλημα επισιτιστικό, τροφοδοσίας? Γιατί δεν επέλεξαν έναν ολοκληρωτικό πόλεμο? Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που τους κρατάει πίσω περισσότερο και σχετίζεται με τις εσωτερικές κοινωνικές ισορροπίες? Πολύ ωραία η ερώτηση, Παύλο, τοποθέτηση. Σίγουρα ο ρωσικός στρατός έχει ζητήματα διοίκησης. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, και είναι πολύ ξεκάθαρο, έχουμε τουλάχιστον δύο παράλληλες δομές, Βάγνερ και τις επίσημες ρωσικές, τον εθνικό ρωσικό στρατό, ας πούμε, που δεν ξέρουμε πώς ακριβώς συντονίζονται και πού συντονίζονται. Αυτή είναι μια εντελώς χαρακτηριστική προβληματική κατάσταση, η οποία δυσκολεύει τη ρωσική προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ζήτημα τεχνολογίας, όσο είναι ζήτημα συντονισμού και διοίκησης. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής και με άλλα μέσα, και η Ρωσία ως μια καπιταλιστική χώρα μπήκε σε αυτό τον πόλεμο, σε αυτή την, και το 2014 αλλά και τώρα, προσπαθώντας όσο το δυνατόν λιγότερο να διαταράξει τα κατεστημένα οικονομικά συμφέροντα στο εσωτερικό της. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ακόμη και σήμερα το άγχος του Πούτιν, και το είπε και ο ίδιος, είναι να μην διαταράξει την εσωτερική οικονομική ζωή εν μέσω πολέμου, το οποίο όμως περιέχει μια αντίφαση. Δεν μπορεί να διεξάγει σε έναν ολοκληρωτικό υπαρξιακό πόλεμο χωρίς ολοκληρωτικά μέσα και χωρίς πολεμική οικονομία. Μάλιστα. Καλείται ο Πούτιν να διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση, και είδαμε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο στην ομιλία του, το σαϊκασμό του έναντι αυτών των ελίτ που είχαν παρκάρει τα λεφτά του στη Δύση, όπου σχεδόν είπε πόσο χάρηκαν όλοι οι Ρώσοι για το γεγονός ότι τα χάσαν, παρότι βεβαίως αυτές οι ελίτ στήριξαν το καθεστώς Γέλτσιν, το οποίο ανέβασε τον Πούτιν στην εξουσία. Θέλω να πω ότι ο ίδιος ο πόλεμος αλλάζει κατά ένα μέρος τον εσωτερικό συσχετισμό μέσα στη Ρωσία,
Και εκεί υπάρχει το κρίσιμο ζήτημα, εάν το σύστημα Πούτιν, εάν το πολιτικό σύστημα στη Ρωσία θα μπορέσει να αποκτήσει μια τέτοια λαϊκή βάση και τέτοιες κοινωνικές δυνάμεις υποστηρικτικές, ώστε να κατορθώσει να αλλάξει κατά ένα μέρος το οικονομικό κατεστημένο. Μάλιστα. Τώρα, από την άλλη, στην Ουκρανία, ένα πρώτο συμπέρασμα πέρα από την ανθρωπιστική καταστροφή και των υποδομών, είναι ότι έχεις πλέον γαλβανισμένες τρεις επόμενες γενιές με αντιρωσικό μένος. Αυτό που λέτε είναι σωστό, ότι σίγουρα ένα κομμάτι Ουκρανών, βεβαίως είναι ερώτημα πόσοι από αυτούς θα μείνουν στη χώρα τους, θα ζυμωθούν σε αυτή τη λογική. Αλλά το πρόβλημα της Ουκρανίας είναι το εξής. Η Ουκρανία, το είχαμε πει και άλλη φορά και μαζί, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι παθαίνουν οι χρήσιμοι λύθοι της ιστορίας. Και πάνω που το λέω για ένα λαό που υποφέρει, αλλά είναι τόσο κοινικό και τόσο απλό. Οι Ουκρανοί δέχτηκαν να μπουν σε ένα παιχνίδι το οποίο ηγεμόνευαν, κινούσαν, όχι απλώς ηγεμόνευαν, η ΗΠΑ κυρίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία σε πολύ δεύτερο ρόλο. Ενίσχυσαν μια ακροδεξιά ναζιστικών καταβολών πολιτική ηγεσία και αποδέχτηκαν ως ηγεμονική μια τέτοια ιδεολογία και άφησαν ταυτοχρόνως την ολιγαρχία τους να λαιλατίσει τη χώρα τους. Αυτό γίνεται από την ανεξαρτησία και μετά, ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μετατράπηκαν σε ένα νατοϊκό φερέφωνο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις εκφωνούμενες πολιτικές, αλλά σε ό,τι αφορά και τις υλοποιούμενες πολιτικές. Αυτό κυριολεκτικά θα καταστρέψει τη χώρα τους. Δηλαδή έχουν ήδη χάσει το 20%, 9 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα σε διάφορες άλλες χώρες. Έχουν από ό,τι φαίνεται γύρω σε 150.000 νεκρούς, γύρω σε 400.000 τραυματίες. Δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς θα μπορέσουν να ζήσουν. Θα αποκατασταθεί η υγεία τους να υποστηρίξει η υγεία τους. Άρα και κυρίως νεότερο κόσμο, έτσι. Mm. Και την ίδια στιγμή, ξέρετε, ναι μεν μέχρι ενός σημείου η σύγκρουση διαμορφώνει, όπως πολύ σωστά είπατε, γαλβανίζει τον πληθυσμό. Αλλά αυτό, εφόσον ο πόλεμος κρατήσει μέχρι ενός σημείου και εφόσον βεβαίως συνοδευτεί και από κάποιο είδους νίκες. Διότι ταυτοχρόνως βλέπουμε Ουκρανούς να κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν τη στράτευση. Βλέπουμε σκηνές που κυνηγούν σε μόλι οπουδήποτε στρατεύσιμους Ουκρανούς ή και Ουκρανούς σε όχι εμφανώς στρατεύσιμες ηλικίες, για να τους πάρουν και να τους στείλουν στον Μπαχμούτ. Επομένως, ένας τόσο καταστροφικός πόλεμος είναι μοιραίο ότι θα οδηγήσει σε πολλαπλά ρήγματα την ίδια την ουκρανική κοινωνία. Ιδίως εφόσον συνοδευτεί από μια ήττα και μάλιστα καταλυτική στο πεδίο. Τώρα, θέλω να μου πείτε, είναι προφανές ότι από αυτή την ιστορία ένας μεγάλος κερδισμένος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ένας εξίσου χαμένος είναι πολλαπλώς η Ευρώπη. Είναι λάθος? Ναι. Είναι σίγουρο ότι ο μεγάλος χαμένος είναι η Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, χαμένες θα βγουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα ορισμένο βάθος χρόνου. Δεν είναι ακόμη τόσο σαφές για τη ΗΠΑ όσο είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέτε θα βγουν οι ΗΠΑ. Μα οι ΗΠΑ έχουν ρημουλκίσει πλήρως πλέον την Ευρώπη. Δεν κάνει κουμάντο η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε καν στις πολιτικές αποφάσεις, κάνει τον ΝΑΤΟ. Το πρόβλημα των ΗΠΑ δεν είναι αυτό. Οι ΗΠΑ θα κανιβαλίζουν και θα το κάνουν μέχρι τέλους τη βιομηχανική Ευρώπη, τη βιομηχανική κεντρική και δυτική Ευρώπη. Το πρόβλημα των ΗΠΑ είναι ότι χάνουν σε πλανητική κλίμακα. Η ισχύς τους συρρυκνώνεται. Και ιδίως εάν ιτηθεί το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, θα πρόκειται για ένα καταλυτικό πλήγμα, με δεδομένο το βαθμό εμπλοκής του πια, έτσι, διότι το μήνυμα ποιο θα είναι στις ασιατικές δυνάμεις όπου θέλει και να επεκταθεί με άλλα σχήματα το ΝΑΤΟ ή και σε αραβικές δυνάμεις που επίσης είναι επεκταθεί με άλλα σχήματα. Μας εμπιστεύτηκε ένα κράτος, άφησε τις τύχες του πάνω μας και βρέθηκε διαλυμένο. Γι' αυτό λοιπόν, αξιοπιστία μπορεί να έχει. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε εύκολα με αυτή την φρικώδη υπόθεση όπως είναι ο πόλεμος. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, όλο αυτό έχει επίδραση στην Ανατολική Μεσόγειο και σε ελληνικές σχέσεις ή δεν έχει? Βεβαίως έχει.
Το είχαμε συζητήσει και πάλι μαζί ότι οι ελληνικές σχέσεις θα κινούνται στο ρυθμό του παγκοσμίου πολέμου, ο οποίος εξελίσσεται με μη κατακλυσμιό τρόπο ακόμη. Τι σημαίνει αυτό? Το έχει πει η ελληνική κυβέρνηση. Η Ρωσία είναι ο εχθρός πια. Η Τουρκία είναι ο δύσκολος εταίρος. Η κυρία Μπακογιάννη πρόσφατα και σε εσάς έδωσε έτσι μια συνέντευξη όπου περιέγραψε πάρα πολύ καλά την πολιτική όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας και άλλων κομμάτων, που λέει ότι, η οποία λέει ότι τώρα με αφορμή και τους σεισμούς και την αλληλεγγύη που νιώθουμε απέναντι στους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας, εν προκειμώνει της Τουρκίας, ήρθε η ώρα να κάνουμε εμείς λίγο ακόμη πίσω. Το ερώτημα βεβαίως είναι ότι θα κάνουμε πίσω από τι η Τουρκία, με όλη τη συμπάθεια που νιώθουμε για τον τουρκικό λαό. Πραγματικά και ο πλευράς μου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν έχει αναιρέσει σε τίποτα την εξωτερική της πολιτική έναντι της Ελλάδος. Δηλαδή όλα, αμφισβήτηση κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων, το τουρκολιβικό σύμφωνο, όλα παραμένουν εν ισχύ. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω πολύ καλά και νομίζω μπορούμε όλοι να καταλάβουμε πού βασίζεται το γεγονός ότι ξαφνικά πολιτικά πρόσωπα και ιδίως αυτά που κατεξοχήν εκφράζουν τα αμερικανικά συμφέροντα στη χώρα μας αρχίζουν και μιλούν για συνεκμεταλλεύσεις, για νέα ύφεση σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και πάει λέγοντας. Ύφεση στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας σημαίνει να λύσουμε ορισμένα προβλήματα, κυρίως με το να αναιρεθούν διεκδικήσεις βάρος της κυριαρχίας μας και εις βάρος του ελληνισμού. Ύφεση δεν σημαίνει ότι επειδή μια χώρα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα παραβιάζει τον αέριο χώρο λιγότερο από ό,τι τον παραβίαζε πριν. Και έχει επίδραση και στο Κυπριακό, να φανταστώ, ε. Η Κύπρος, θα δούμε βέβαια την πολιτική του νέου Πρόεδρου, έχει κάνει μια επιλογή να ταυτιστεί σχεδόν απολύτως με τις ΗΠΑ. Είμαι σίγουρος ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν βάλει και εκείνες, όπως και άλλες ευρωπαϊκές, το χέρι τους σε αυτή την πολιτική. Πρόκειται για πάρα πολύ επικίνδυνη και ανιστόρητη στροφή της κυπριακής πολιτικής. Φοβάμαι ότι θα συνεχίσει σε αυτό το τέμπο. Βεβαίως, ξέρετε, ιδίως η Κύπρος, αλλά και το ελληνικό κατεστημένο, το οικονομικό, όταν θα δει τυχόν ήττα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, θα βρεθεί μπροστά σε απανωτά σοκ. Και εκεί μπορεί να δούμε και οβιδιακές μεταμορφώσεις, να βλέπουμε φιλοαμερικανούς πολιτικούς να μας μιλούν για πολυκεντρισμούς και ούτω καθεξής, όπως και ακαδημαϊκούς. Αλλά αυτή είναι η τραγωδία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, ότι πρώτον δεν είναι εθνική, εθνική λαϊκή, και δεύτερον ότι καθοδηγείται από τα εκάστοτε συμφέροντα της ολιγαρχίας της ελληνικής, η οποία μονίμως αναζητά ξένες πλάτες για να μπορεί να λαιλατεί τον εθνικό πλούτο. Κύριε Τζίμα, θέλω πριν κλείσουμε να απαντήσετε σε ένα ερώτημα εξαιρετικό κατά τη γνώμη μου του φίλου του Σπύρου. Λέει την εξέλιξη των σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Πώς τη βλέπει πολύ σύντομα ο κύριος Τζίμας μετά τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας και την πρόσφατη προσχώρηση Πρεστον Ντούκου των Ολλανδικών στρατιωτικών δυνάμεων σε γερμανική διοίκηση? Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι ο μεγάλος χαμένος του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να σηματοδοτήσει δύο αντιδράσεις από γερμανικής πλευράς. Η πιθανότερη μέχρι σήμερα είναι ότι θα συνεχίσει τον ίδιο αυτοκτονικό δρόμο. Η λιγότερο πιθανή είναι ότι θα κάνει μια εθνικιστική στροφή μακριά σχετικώς από τις ΗΠΑ. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα, αλλά δεν είναι απίθανο. Λοιπόν, στη μεν πρώτη περίπτωση έχουμε μια σταθερή πορεία προς τα κάτω του ισχυρότερου εκ των δύο εταίρων της Γερμανίας, τον οποίο όμως ακολουθεί προς τα κάτω και η Γαλλία. Στη δεύτερη περίπτωση θα έχουμε μεταφορά του ρήγματος και στις σχέσεις των δύο κρατών. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται ότι και οι δύο χώρες πηγαίνουν προς το βυθό. Και ένα πονηρό ερώτημα της φίλης Μαρίας, επιστρέφει στο Κυπριακό, αν έχετε μία γνώμη πολύ σύντομα,
να μας τη δώσετε. Λέει, ακούω από Έλληνες πολιτικούς που επαναφέρουν το όραμα ρημούλκησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχέτως αν η Τουρκία έχει κουνήσει μαντήλι ακόμη και στους Αμερικανούς εν μέρη. Παρόλα αυτά, λέει, ας υποθέσουμε ότι μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κατεχόμενη την Κύπρο, τι ακριβώς θα συμβεί, έχουμε καταλάβει, λέει, τι λέμε. Δεν θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το παρόν τουλάχιστον. Εννοώ το προς το παρόν ως αυτή την ιστορική συγκυρία. Ούτε η Τουρκία ενδιαφέρεται να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εντάξει την Τουρκία. Η μόνη περίπτωση που αυτό θα μπορούσε να συμβεί θα ήταν μια συνθήκη ουσιαστικά ταχείας αποδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τη γνωρίζουμε και ευθείας μετατροπής της και επισήμως, ακόμη πιο επισήμως από ό,τι είναι ήδη, σε ένα πολιτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, το οποίο δεν μπορώ να δω γιατί θα το χρειαζόταν και το ΝΑΤΟ. Κανείς δεν αντέχει την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε η Τουρκία αντέχει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατάλληλα, είναι απολύτως σωστός ο προβληματισμός της ακροάτριας, αλλά νομίζω ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν το θεωρεί κανείς ως πιθανό. Κύριε Τζίμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλή Σαρακοστή, αλλά η ανθρωπότητα είναι σε Σαρακοστή, παρατεταμένη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.